Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ στο εξαιρετικά ανακαινισμένο γήπεδο του Αρκαδικού, σε αυτό το νέο ξεκίνημα, θα έλεγα, της αγαπημένης μας ομάδας. Ελπίζω ότι αυτό πραγματικά θα είναι μια αφετηρία για όχι μόνο νίκες, αλλά κυρίως όσον αφορά την επέδωση της πρωτεύουσας του νομού μας, της Τρίπολης, ως μιας πρωτεύουσας αθλητισμού, θα έλεγα. Έχουμε πια ομάδες που διεκδικούν τα εύσημα στον πανελλήνιο χώρο και ο Αρκαδικός είναι μία από αυτές. Πραγματικά η προσπάθεια που ο Μιχάλης Σμυρνιώτης έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι ήταν και εκείνη που μαζί με τους εξαιρετικά αξιόλογους και συνεπείς συνεργάτες του οδήγησε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ασφαλώς και είμαι πάντοτε δίπλα σε τέτοιου είδους ενέργειες. Όσο μπορούμε όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε, γιατί ξέρετε ο αθλητισμός αυτές τις δύσκολες μέρες είναι, θα έλεγα, μια διέξοδος φυγής για τα προβλήματα και της καθημερινότητας, αλλά κυρίως είναι ένα εχέγγυο καλής πορείας των παιδιών μας. Οπότε όλοι εμείς και ως γονείς και ως πολίτες προσπαθούμε να βρισκόμαστε πάντοτε σε συνεργασία με όσους είναι στην πρώτη γραμμή. Εύχομαι πολύ καλές επιτυχίες και αυτό που συνέβη φέτος να είναι η αφετηρία για μια μακριά και λαμπρή πορεία. Και στο φίλο μου το Μιχάλη, καλή επιτυχία στο έργο του και καλό αγώνα. Και εγώ με τη σειρά μου, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία. Και όσον αφορά την επίσκεψη της Εύης Στατούλη απόψε στο γήπεδο, θα ήθελα να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που έμπρακτα έδειξε τη στήριξη στην προσπάθεια που κάνουμε σαν ομάδα και σαν πόλη για να αναδείξουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα μας. Θα ήθελα και πάλι να την ευχαριστήσω για την υποστήριξή της και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους στόχους που έχει θέσει ως πολιτικός. Κυρία Τατούλη, με αφορμή την επίσκεψη σας σήμερα στον Αρκαδικό και με γεγονός ότι η Αρκαδία εκπροσωπείται από δύο ομάδες, τον Αρκαδικό και τον Αστέρα, τον Αστέρα και τον Αρκαδικό στις κορυφαίες κατηγορίες, για μια μικρή πόλη όπως είναι η Τρίπολη, θεωρείτε ότι είναι κοιλάδα αθλητισμού αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα και είναι και ένα εχέγγυο για τα νέα παιδιά? Θεωρώ ότι ο αθλητισμός χρειάζεται μια προσέγγιση στρατηγική, θα έλεγα, για την Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή ασφαλώς και όσο λέγονται για τον πολιτισμό και για την μακρά μας ιστορία, είναι κάτι το οποίο ανατρέχει στο παρελθόν, αλλά θεωρώ ότι η εγκύτητά της με το κέντρο των Αθηνών, η καλή της οδική πρόσβαση, το brand name το οποίο αποκτά μέσω του Αρκαδικού σήμερα, αλλά και του Αστέρα εδώ και καιρό, θεωρώ ότι μπορούν να δώσουν μια στρατηγική ανάπτυξης για την πόλη μας, γιατί ξέρετε είναι πολύ ωραίος ο πολιτισμός και η ιστορία. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι να βρούμε τρόπους προκειμένου να δώσουμε καλά αποτελέσματα σε αυτό που έχει ανάγκη η πόλη, που είναι το δικό μας το τοπικό ΑΕΠ. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι με διάφορες στρατηγικές, όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση του κολυμβητηρίου μας, αλλά και η ενίσχυση των πιο τοπικών συλλόγων, γιατί ξέρετε εκεί δραστηριοποιούνται, εκεί παίζουν, εκεί απασχολούνται τα παιδιά μας, θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν την Τρίπολη όχι κοιλάδα αλλά κοιτίδα αθλητισμού, και αυτό πραγματικά να επιδράσει ιδιαίτερα καλά στην τοπική μας οικονομία. Με την εξέβρεση κάποιων χωριών για να μπορούμε να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη να ελπίζω να περνάτε καλά καταρχήν στον Αρκαδικό. Ελπίζω να απολαμβάνετε την Τρίπολη και την Αρκαδία, γιατί νομίζω ο μόνο αρχηγός της ομάδας είναι εδώ. Ναι, από εδώ. Αυτό, οπότε εύχομαι καλές επιτυχίες, καλές νίκες.
να απολαμβάνετε εδώ την Αρκαδία και την Περιβολή και να ξέρετε ότι εμείς όσο μπορούμε θα είμαστε στο πλευρό και της ομάδας και όλων σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.